Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάμε την εκπομπή μας κάθε μέρα, μια άλλη μέρα, εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά, μια όμορφη μέρα στην περιοχή μας. Αρκετά ζεστή και με τους μετεωρολόγους βέβαια, αλλά μας λένε ότι θα έχουμε ένα αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο. Τώρα που η θερμοκρασία βέβαια πέφτει στον Ντάρουιν και μας έλεγαν ότι τουλάχιστον και νωρίς το πρωί κρυώνουν, έτσι, εδώ σε εμάς τα πράγματα αλλάζουν πια και παίρνουμε την ανιούσα στο θερμόμετρο. Να πούμε βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, λίγο τι θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει μέσα από το πρόγραμμά μας το πρώτο έτσι ημίωρο να έχουμε την πρώτη επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Πάτμου, κύριο Λευτέρη Πέντε. Να δούμε βέβαια την επικαιρότητα, τι καινούργια θέματα ήλθαν στην επιφάνεια και έγιναν γνωστά σε όλους εμάς και εσάς. Να δούμε λίγο τα της επίσκεψης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε Ρόδο, Μεγίστη, Κάλυμνο και Κο. Αμέσως μετά θα δούμε την πρώτη επαφή και τα όσα δήλωσαν μεταξύ τους οι δύο άντρες, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αλλά και ο Θεοδόσης Νικηταράς, ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Κο. Καταλαβαίνετε, ήταν έτσι πρώτη μετά τις εκλογές που ολοκληρώθηκαν. Και ο πρώτος γύρος και ο δεύτερος, γιατί για τον Γιώργο Χατζημάρκο ολοκληρώθηκε αμέσως το τοπίο και ξεκαθάρισε, ενώ και για τον Θεοδόση Νικητάρα αμέσως μετά στο δεύτερο γύρο. Μεσογειακό εστιατόριο στο Μασούρι και βεβαίως εκεί βρεθήκαμε για να ακούσουμε τις λεπτομέρειες, για να δούμε τους φίλους που παρευρέθηκαν για να χαρούν τις διαφορετικές γευστικές επιλογές που τους χάρισε ο Παντελής Βούρος. Ο Χαράλαμπος που τόσες μέρες είναι ήδη στο νησί της Καλύμνου, αλλά και η Κωνσταντίνα από την Κύπρο που βρέθηκε για να μεγαλώσει την ομάδα και με όλο το επιτελείο εκεί έφτιαξαν διαφορετικά 4 πιάτα για τον κάθε φίλο που θέλησε να τα γευθεί, να τα δοκιμάσει. Έχουμε λοιπόν εκεί το ρεπορτάζ και σχόλια γύρω από όλα όσα προηγήθηκαν μέσα από το MasterChef. Και αγαπητοί μου φίλοι, πέραν της ενημέρωσης που θα έχετε για όλα όσα συμβαίνουν στα Δωδεκάνησα, στον ευλογημένο μας τόπο, θα παρακολουθήσουμε έτσι και τα υπόλοιπα θέματα που πολλές φορές κρατάμε, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να μην αδικήσουμε κάτι. Ο Βασίλης Μιναήδης στη Ροδιακή λοιπόν λέει: δύσκολη και αμφιλεγόμενη η φετινή σεζόν για τη Ρόδο. Ποιοι θα απουσιάζουν από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου πιο πέρα? Και να πούμε βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είμαστε εν αναμονή από λεπτό σε λεπτό για να συνδεθούμε με το Ιερό Νησί της Πάτμου και να έχουμε έτσι τις πρώτες κουβέντες, τις πρώτες επαφές με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο. Γυναίκα ήταν τελικά εκείνη που έβριζε την αδικοχαμένη φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη. Εντοπίστηκε μετά από 6 μήνες από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι. Πολύ ευαίσθητη γυναίκα θα ήταν αυτή σίγουρα, η οποία όλον αυτόν τον καιρό, πόσος κόσμος παρακολουθούσε άφωνος τις λεπτομέρειες που ερχόντουσαν στο φως της δημοσιότητας, την φρίκη και τα όσα τραγικά έζησε η οικογένεια, αλλά πρωτίστως η αδικοχαμένη κοπέλα, και φυσικά την δική της συμπεριφορά. Έγκλειστος στις φυλακές ο αρχηγός των απατεώνων που μοίραζαν λεφτά από το ΕΣΠΑ, τα μικρά διαμάντια των Δωδεκανήσων, στη Ρόδο 18 Ιουλίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη, πολεμικά πλοία στην Κάλυμνο. Και αγαπητοί μου φίλοι, στο σημείο αυτό ελάτε να βάλουμε άνω τελεία, γιατί ήδη έχουμε την πρώτη μας συνέντευξη, έχουμε ήδη συνδεθεί και μαζί μας είναι ο νέος δήμαρχος της Πάτμου, ο κύριος Λευτέρης Πέντε, από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει. Κύριε Πέντε, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκιαίνη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν που για πρώτη φορά έτσι παίρνει αυτό το ρίσκο να κατέβει, να διεκδικήσει το δημαρχιακό θόκο και τα καταφέρνει. Όπως είπα και πριν λίγες ημέρες, αγαπητή κυρία Κουκιαίνη, σε μια ωραία κουβέντα που είχα στο Open TV, η μάχη δεν ήταν εύκολη σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας. Πολλή δουλειά, πολλή προετοιμασία σε όλους τους τομείς, αλλά την κερδίσαμε. Την κερδίσαμε όλοι μαζί, υποψήφοι και μη. Και γι' αυτό και θα ήθελα, ας πούμε, από την εκπομπή να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πιο πολύ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους, και σε αυτούς χρωστάω την ιδιότητά που θα αποκτήσω την 1η Σεπτέμβρη.
Και θα την έχω για τα επόμενα 4 χρόνια και θα βλέπουμε μαζί με τους συνδημότες μου το νησί μας να προχωράει μπροστά. Ξέρετε, εμείς εδώ είχαμε αρκετά συχνή επαφή με την Πάτμο, την οποία λατρεύουμε, οφείλω να πω. Και έχουμε φίλους αγαπημένους και τα λοιπά και συμπατριώτες ακόμη που μένουν εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Στόικο, ζήσαμε από κοντά καταστάσεις, διεκδικήσεις, πιέσεις, στεναχώριες, δυσκολίες, προβλήματα κτλ. Κάπου μέσα στο μυαλό μας θεωρούσαμε ότι αρκετά πράγματα, έτσι, τα κατάφερε. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι είχε μια καλή, επιτυχημένη, δυνατή πορεία στο να διεκδικήσει πράγματα για την Πάτμο. Τι ήταν αυτό που ίσως εμείς δεν βλέπαμε, τι ήταν δηλαδή ίσως αυτό που ο πολίτης της Πάτμου του έλειπε ή θεωρούσε ότι δεν πήγαινε καλά στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να μην του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει. Εγώ θα σας πω ότι ο πύχης πλέον είναι πολύ ψηλά σε όλες τις κοινωνίες. Επικοινωνιακά μπορεί κάποιος να μπορέσει να παρουσιάσει μια πραγματικότητα η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται εντελώς στα πραγματικά στοιχεία. Δεν μ' αρέσει να μηδενίζω. Πραγματικά έκανε την προσπάθειά του ο κύριος Στόικος. Προσέφερε αυτό που μπορούσε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Απλά οι απαιτήσεις των δημοτών είναι αυξημένες. Και αυτό το έδειξαν την Κυριακή στην κάλπη, επιλέγοντας την αλλαγή και κάτι διαφορετικό. Σωστό. Να πω βέβαια και να θυμίσω ότι ο κύριος Στόικος περίπου την περίοδο των Χριστουγέννων δεν ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει και να είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές. Πρέπει να δέχθηκε πίεση από την παράταξή του, γιατί ενώ περιμέναμε να μας μιλήσει και να μας πει τον άνθρωπο που θα συνεχίσει έτσι μέσα από τη δημοτική του παράταξη την πορεία και τη συνέχεια αυτής, ξαφνικά μας είπε ότι είναι ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα κάποια πράγματα βιολογικού καθαρισμού, αφαλατώσεων και πολλών άλλων έργων μπήκαν στα βλάκια, έτσι δεν είναι, ολοκληρώθηκαν. Αλίμονο σε μια 9ετή θητεία να μην είχαν μπει κάποια πράγματα στα βλάκια και να μην είχαν ολοκληρωθεί. Είναι όμως καλή η σειρμαγιά για σας, κύριε Πέντε, έτσι δεν είναι. Σαφώς. Έτσι, ωραία. Και πάμε όμως τώρα. Το είναι να αφήσει μια παρακαταστική για την επόμενη δημοτική έτσι, θητεία. Είναι το σημαντικότερο αυτό το πράγμα. Μα είναι και βασικά πράγματα λειτουργίας, έτσι, έργων υποδομής για κάθε τοπική κοινωνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα, εσείς από την πλευρά σας, που σίγουρα είπατε πράγματα στους δημότες σας, είπατε για πρόγραμμα, για στόχους, για προτεραιότητες, ποιοι είναι αυτοί. Κάποιες από τις προτεραιότητες μας είναι η καθημερινότητα του Πάτμιου Δημότη, δημιουργώντας και αναβαθμίζοντας υπηρεσίες που θα βελτιώσουν το επίπεδο της διαβίωσής τους. Ναι. Κοινωνικές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Επίσης, προτεραιότητά μας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ναι. Αυτό όμως θα γίνει μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο, καθώς ο τουρισμός θα πρέπει να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης και σε άλλους τομείς, όπως τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο. Mm-hmm. Επίσης, το περιβάλλον, το οποίο το ταλαιπωρούμε πάρα πολύ εμείς με την καθημερινή μας παρουσία, έτσι, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική ανακύκλωση. Κάτι που κατά τη δική μου κρίση δεν γίνεται μέχρι σήμερα όπως θα έπρεπε. Και επίσης, ο ουσιαστικός στόχος μας είναι να γίνει η Πάτμος ένα έξυπνο νησί. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή την τεχνολογία προς τη διευκόλυνση των κατοίκων και για την πιο εύκολη και άμεση εξυπηρέτησή τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση για όλους, τόσο στο τοπικό επίπεδο αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα που καρκινοβατούν τα τελευταία χρόνια, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί θα είδατε τον χειμώνα που πέρασε ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες, έτσι. Βεβαίως, δεν το περιμέναμε η αλήθεια να δούμε μια τέτοια εικόνα. Εμείς τη βλέπουμε τα τελευταία 35 χρόνια. Γιατί πιστεύαμε ότι είχαμε εμείς την αποκλειστικότητα. Εμείς την βλέπουμε 35 χρόνια τουλάχιστον. Μάλιστα. Επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε τις υποδομές και να υλοποιήσουμε και να περατώσουμε τις υποδομές όπως είναι το αποχετευτικό, η ίδρυυση και το δίκτυο των ομβρίων, το οποίο θα λύσει και το αντιπλημμυρικό πρόβλημα, έτσι όπως λέγαμε πριν. Την αναβάθμιση τέλος πάντων του τόπου και τέλος να ενισχύσουμε την τοπική αγορά, προχωρώντας στην εκπόνηση ειδικής μελέτης, προκειμένου να αντλήσουμε κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν αυτά στην ανάπτυξη και στη βελτιστοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τέλος, για να μην σας κουράζω, ναι.
το παιδί και η οικογένεια, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που υπάρχει στο πρόγραμμά μας και θα φροντίσουμε να το συνδέσουμε άμεσα με τις σχολικές μονάδες μέσω των μαθητικών συμβουλίων, των συλλόγων των δασκάλων και των συλλόγων γονέων σε ανοιχτό διάλογο με το Δήμο για την επίλυση προβλημάτων. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου. Είμαι έτοιμη να σας ρωτήσω κιόλας. Ότι... Να κρατήσω για την επόμενη συζήτηση. Γιατί όχι. Και που ξέρετε, κάποια στιγμή μπορεί να είναι και από κοντά. Μακάρι, λοιπόν, το εύχομαι. Να σας ρωτήσω, ειδικά για το θέμα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου βέβαια, εγώ βέβαια με πολύ χαρά έχω να πω ότι έχω ζήσει καταστάσεις που ήταν η επιδίωξη αυτή, δηλαδή φεστιβάλ θρησκευτικού, έτσι το φεστιβάλ που γινόταν θρησκευτικής μουσικής όλα αυτά τα χρόνια. Το συναπάντημα των παραδοσιακών χωρών επίσης. Και όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης, νομίζω ότι πολύ καλή εξέλιξη υπήρξε με την βοήθεια την πολύτιμη του Γιώργου Καμίτση. Σαφώς. Αυτό δεν ήταν συνεχόμενο ή ήταν μόνο για κάποιο διάστημα και μετά έληξε. Ο Γιώργος Καμίτση είχε γενικότερα την πρωτοβουλία και εθελοντικά το έκανε και μετά το έκανε και επαγγελματικά. Ο άνθρωπος βρήκε κάποιες δυσκολίες. Δεν βρήκε την υποστήριξη που θα ήθελε και εν τέλει προχώρησε σε μία άλλη σύμβαση ο Δήμος Πάτμου με έναν άλλον εργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει και την ανακύκλωση. Παράλληλα όμως δεν σταματάει ο Γιώργος Καμίτσης να κάνει τις προσπάθειές του με ιδιωτική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για το θέμα της επιμήκυνσης, εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε? Είδατε, κύριε Δήμαρχε, θα το λέμε από τώρα, δεν πειράζει. Εσείς πώς βλέπετε λοιπόν έτσι, επίσης να συμβεί αυτό, πέραν δηλαδή του φεστιβάλ που γινόταν, πέραν του συναπάντημα, δηλαδή θέλετε να κάνετε και κάποιες άλλες δράσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Που θα βοηθήσουν. Για τον τουρισμό, αν θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και να ξέρουμε την τουριστική μας ταυτότητα. Για μας είναι σαφές, για την παράταξή μας είναι σαφές. Η τουριστική ταυτότητα της Πάτμου είναι ένας μη μαζικός τουριστικός προορισμός και ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ομπρέλα θεματικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Mm-hmm. Σίγουρα, μια μορφή τουρισμού είναι η κρουαζιέρα. Ίσως μία από τις σημαντικότερες. Ναι. Την έχετε σε έναν βαθμό, έτσι ένας... δεν είναι? Δεν σας άκουσα. Λέω, την έχετε σε έναν βαθμό. Σαφώς την έχουμε, αλλά είναι, θεωρώ, υποβαθμισμένη και σύμφωνα με την αγορά και τον ανταγωνισμό, θεωρώ ότι είναι λίγο έως πολύ πίσω. Χρειαζόμαστε υποδομές, λιμενικές υποδομές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη μάλιστα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν αυτές οι τομές, πρέπει να γίνουν αυτές οι υποδομές και νομίζω ότι έχουμε το πλάνο και το σχέδιο να τις προχωρήσουμε. Ωραία. Και το εύχομαι να γίνουν, γιατί πραγματικά όλα τα νησιά έχουν τις ιδιαιτερότητες, έχουν την ταυτότητά τους και έχουν να προσφέρουν πολλά άλλα πράγματα ακόμη. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Το επιτελείο σας, η ομάδα σας είναι έτοιμη να αναπτύξει όλα αυτά που ήδη μας είπατε? Κοιτάξτε να δείτε, το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή που είχα βρεθεί. Η ομάδα μας δεν ξεκίνησε τώρα προεκλογικά και δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για τις εκλογές. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων με φρέσκα μυαλά, φρέσκες ιδέες, η οποία δουλεύει εδώ και 2 χρόνια πάνω σε αυτό το πλάνο. Ωραία. Δεν φυτρώσαμε χθες. Είμαστε ένας καρπός που ποτίστηκε με όρεξη για δουλειά, ανιδιοτέλεια και όραμα. Νομίζω ότι έχουμε τη μαγιά που θα κάνει το νησί μας να αλλάξει και να αλλάξει σελίδα. Ωραία. Και ο Κλισθένης, τι θέση έχει σε όλα αυτά? Ο Κλισθένης είναι μια πρωτόγνωρη για όλους μας έτσι, ιδέα. Όμως για εμάς, παράταξή μας είναι και θα είναι για πάντα το νησί μας, η Πάτμος μας. Δεν στεκόμαστε σε τίτλους και σε καρέκλες. Γι' αυτό και είμαι έτοιμος από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας μου να καλέσω όλες τις παρατάξεις προκειμένου να ακούσω όλα όσα έχουν να πούν, τις προτάσεις τους για το καλό του νησιού μας. Mm-hmm. Φυσικά να υπάρξει μια υγιής αντιπολίτευση μακριά από μικροπολιτικά συμφέροντα και εμπάθειες. Οι συνεργασίες είναι αυτές που θα πάνε τον τόπο μας μπροστά. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό πιστεύω και πραγματικά χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας να τα εκφράσω όλα αυτά. Κύριε Πέντε, πόσο χρονών είστε? Είμαι 32 χρονών. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί κάπου σας έκανα κι εγώ και ήθελα να το πω, έτσι. Συγχωρέστε με, αν δεν θέλατε να το πείτε.
άκουσα αυτή τη στιγμή που έχει εκλεχθεί. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, θα το μάθουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί έτσι με την ομάδα που λέτε ότι έχει δουλέψει ήδη και με η καλή θετική σκέψη των συνεργασιών, της συνένεσης, έτσι νομίζω ο Εκλισθένης έρχεται να δώσει τη δυνατότητα να γίνουν πράγματα που στο παρελθόν κάπου κολούσαν, κάπου μισομαχαιρώματα, χίλια δυο τα οποία συνέβαιναν, τέλος πάντων αντιπολιτευτικά, έφερναν εμπόδια, έφερναν ακυρώσεις, έφερναν πολλά. Κυρία Κουγιαίνη, η Πάτμος είναι ο τόπος μας. Ο τόπος που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε και εδώ θα γεράσουμε και θα μεγαλώσουν και τα παιδιά μας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις γενιές που θα έρθουν να ζήσουν σε έναν πιο όμορφο, περήφανο και φιλικό, ανοιχτό κατά τα άλλα Δήμο, που οι οικογένειές μας θα νιώθουν υπερήφανες για τον τόπο που ζουν. Έτσι, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας και επιτακτική ανάγκη πλέον. Νομίζω ότι ήταν, είναι και θα είναι πάντα υπερήφανες για τον τόπο που ζουν, έτσι. Έτσι. Και όταν υπάρχουν δυσκολίες, παλεύουμε όλοι για να τις ξεπεράσουμε. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Εύχομαι πραγματικά τώρα να είναι ένα καλό μεταβατικό στάδιο αυτό της ενημέρωσης, αυτό της προετοιμασίας για την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και βεβαίως έχουμε και εθνικές εκλογές μέσα στη μέση. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και κάποια στιγμή όλα θα τα πούμε και από κοντά. Το εύχομαι να γίνει γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Πάτμου, ο κύριος Λευτέρης Πέντες, 32 χρονών Γιώργο, άκουσες. Νομίζω ότι πραγματικά είναι από τους πιο νέους που τέλος πάντων πήραν τα ηνία ενός τόπου και του ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Δείχνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, ότι τα έχει παρακολουθήσει εδώ και καιρό. Υπήρξαν βέβαια, λέγαμε για την Κάλυμνο, για τις 6 παρατάξεις, αλλά 5 είχε ο Δήμος της Πάτμου, έτσι, με πολύ μικρότερο, όπως καταλαβαίνετε, εκλογικό σώμα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά για τη συνέχεια.